Καλημέρα φίλες και φίλοι του 965 και του Δυνατά Αθλητικά, η πρωινή αθλητική σας ενημέρωση. Είμαι ο Κώστας Λαγός, κάθε πέμπτη εκπομπή είναι μπασκετική και μια και λέμε για μπασκετική κουβέντα, νομίζω αξίζει τον κόπο να ακούσουμε ένα τραγούδι μπασκετικό και θα τα πούμε μετά. Διάλεξα απόψε να έρθω πάνω στη βολή σου. Φέρνω μια μυρωδιά από το δρόμο, πάρε λίγο και θυμίσου. Το τόπι να χτυπάει στο τσιμέντο και να φτύνει τον υδρότα που το χέρι σου πάνω τα αφήνει. Πάθημα καλό και μια ανάσα παχνίζει. Φεύγει το τόπι γλυκά και στον αέρα γυρίζει. Μέσα από το σίδερο κι αναστενάζει το βιτσάκι. Είναι από μόνο του ωραίο τραγουδάκι. Αλλά εγώ συνοσίζω πιο όμορφο όνειρο. Φυκάζω, έχεις την γύρω σου πολλά, μα δεν τρομάζω. Ξέρω τι θα έρθεις, νιώθω τι κρύβεις. Αφού τα φράγκα δεν σε μάθανε ποτέ να σκύβεις. Έτσι θέλω συνέχεια να ελπίζω για σένα. Χρωστά σε ένα παιχνίδι στα δικά σου περασμένα. Μπάλα δικά σου, σε κοινά πρώτος. Δεν υπάρχει, είναι σημαίνει ο άλλος πρώτος. Δεν έχει κόσμος, πιο γίνους εδώ κανόνες. Δεν έχει κύπελα, στιγμές εδώ είναι σαν αιώνες. Ξεκίνα ρε σου λέω τη ζωή σου το μονό. Έφτιαξα γήπεδο για σένα, κοψόλα και ουρανό. Χτυπά το τόπι στο τσιμέντο πως παλιά. Τότε που γήπεδο είχε στον ουρανό. Άσε την τύχη μια στιγμή απ' τα μαλλιά. Σ' έχει καλέσει εδώ ζωή για ένα μονό. Χτυπά το τόπι στο τσιμέντο δυνατά. Εδώ έχουν ομορφιά ακόμα και τα λάθη. Εδώ έχει όνειρα χαμένα πάνω τα. Εδώ η ζωή ζητάει μονάχα ένα καλάθι. Το με θυμάται καλά κι ας μη λυπάτε. Έχω πάνω τα αφήσει όλα αυτά που πετάτε. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα αυτό θα φανούν απ' τη στιγμή που πιάσες μπάλα. Όλα τα λόγια θα χαθούν. Γι' αυτό πες σε μα θυμάμαι από κοντά τα όνειρά σου. Θέλει μια μήνα καλή κι όταν έρθει η σειρά σου. Κράτα το τόπι καλά, πάτα δεξιά αριστερό. Άντρος το χέρι ψηλά, πας ακουμπήσει ουρανό πρώτη φορά. Μην κοιτάξεις πίσω αν μπήκε το καλάθι. Δεν κρατάει κανείς το χρόνο ούτε το σκορ δεν θα μάθει. Παρά μόνο εκεί ψηλά. Για αν κοιτάξεις μπορεί να βρεις τα χαμένα, θα μην λίγο να ψάξεις. Πάλι κάτω να τα βρεις. Αν αντέχεις ακόμα θα θυμηθείς το γκρίζο χρώμα και την μυρωδιά από το χώμα. Και θα γουστάρεις, πίστεψε με θα γουστάρεις. Θα νιώθεις πως φέτας κάθε φορά που θα σουτάρεις. Με το τόκι στα χέρια σαν να κρατάνε τον κόσμο. Θα είσαι βασιλιάς με παλάτι το δρόμο. Δεν θα θέλεις να τελειώσει τη ζωή σου το μόνο τώρα που βρήκες ένα γήπεδο ουρανό. Χτυπά το τόπι στο τσιμέντο πως παλιά. Τότε που γήπεδο είχε στον ουρανό. Άσε την τύχη μια στιγμή απ' τα μαλλιά. Κι έχει καλές εδώ ζωή για ένα μονό. Χτυπά το τόπι στο τσιμέντο δυνατά. Εδώ έχουν ομορφιά ακόμα και τα λάθη. Εδώ έχει όνειρα χαμένα πάνω τα. Εδώ ζωή ζητάει μονάχα ένα καλάθι. Χτυπά το τόπι στο τσιμέντο πως παλιά. Τότε που γείτε εδώ είχε στον ουρανό. Και έχει καλέσει εδώ ζωή για ένα μονό. Εδώ έχουν ομορφιά ακόμα και τα λάθη. Κρύβα το τόπι στο τσιμέντο δυνατά. Εδώ η ζωή ζητάει μονάχα ένα καλάθι. Εδώ έχει όνειρα χαμένα πάνω τα. Να καλημερίσω μάλλον τον προπονητή μπάσκετ του Αλέξανδρου Αρτάκη στον Γιάννη τον Πανούση. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα και από μένα. Πώς ήταν η φετινή χρονιά? Η φετινή χρονιά περιπετειώδης, κουραστική, με πολλά προβλήματα, αλλά στο τέλος μας άφησε μια πολύ γλυκιά γεύση η παραμονή της ομάδος στην ΑΣΚΑΣΕ. Να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα της ΑΣΚΑΣΕ που αξίζει, φίλοι. Εντάξει, εδώ είμαστε περισσότερο, όπως γίνεται βασικά σε όλη την Ελλάδα, ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά υπάρχει και ένα κοινό που νομίζω ότι αυξάνεται συνεχώς
και στο μπάσκετ, έτσι, και σε τοπικό επίπεδο, που φέτος από πολλά στόματα άκουσα ότι ίσως ήταν το πιο δυνατό των τελευταίων ετών. Ναι, ναι, με την αύξηση των ομάδων από 10 σε 12, θεωρώ ότι ήταν από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα το φετινό, με πολλές ομάδες ενισχυμένες, με καλά ρόστερ, έμπειρους παίκτες πάρα πολλούς και πολύ κόσμο στα γήπεδα. Δηλαδή ήταν αρκετές φορές στα γήπεδα και το δικό μας μέσα σε αυτό, που είχε αρκετό κόσμο και το ευχαριστήθηκε. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Αλέξανδρο. Μου έλεγες και εκτός αέρας ότι ήταν καλά, έτσι κι αλλιώς ήσασταν νεοφώτιστοι, αλλά μου χαρακτήρισες άθλο την παραμονή σας, Γιάννη. Ναι, είναι άθλος, γιατί η ομάδα με κάποια προβλήματα που υπήρχαν από χωρίς κάποιων παικτών τελευταίως στιγμής στήθηκε με μικρό ρόστερ και μέσα σε αυτό δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Ουσιαστικά είχαμε ένα ψηλό πάρι που τραυματίστηκε τον Μπρατσιώτη τον Θοδωρή με ρήξη χιαστό στην προετοιμασία και ίσως να είμαστε η μόνη ομάδα που έχει κατέβει ποτέ να παίξει ΑΣΚΑΣΕ χωρίς ψηλό. Δεδομένου ότι αυτό και μόνο κάνει το έργο μας πολύ δύσκολο, υπήρχαν και κάποιες αποχωρήσεις βασικών παικτών στη διάρκεια της σεζόν λόγω προσωπικών προβλημάτων και φτάσαμε να παίζουμε με μια τετράδα, πεντάδα μεγάλων ανθρώπων και μετά πιτσιρίκια από τις ακαδημίες μας 15-16 χρονών. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή οι περισσότεροι μας είχαν ένα από τα φαβορί για τον υποβιβασμό και καταφέραμε ουσιαστικά την τελευταία αγωνιστική με μεγάλες ανατροπές και με νίκες. Θρίλερ, να καταφέρουμε να μείνουμε στην κατηγορία και αν δείτε και το πρόγραμμα που είχαμε, κάναμε νίκες μεγάλες. Δηλαδή κερδίσαμε στην Αρτάκη τον Άρη Θίβαστον πρωτοπόρο σε εκείνη την περίοδο, Αυλίδα που παίζει τώρα για να πάει τελικό. Με μεγάλες νίκες, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να έρθει αυτή η παραμονή. Πήγε πολύ ψηλά, θα έλεγα, το όριο της παραμονής, οι νίκες για ναι, την παραμονή. Ναι, σκεφτείτε ότι εμείς σωθήκαμε με 9 νίκες που πέρυσι σωνόντουσαν με 4. Μπράβο. Με 9 μπαίναν η τετράδα. Μπράβο, ακριβώς. Ανέβηκε πάρα πολύ ο πήχης. Τεράστιο νούμερο. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχουν τώρα 4 ομάδες, η μία ήδη περάσαν στα ημιτελικά. Κάθε εβδομάδα οι φίλοι βλέπανε τι γινόταν και βλέπουν στο πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΣΕ. Ήδη ολοκλώς έχει περάσει τον τελικό. Πώς βλέπεις το άλλο ζευγάρι, σκληρό καρύδι Αυλίδα, το πήγε στο 5ο ναι, παιχνίδι. Έχει αποτελείται από έμπειρους παίκτες που έχουν παίξει σε εθνικές κατηγορίες. Τα παιδιά έχουν μπασκετικό εγωισμό και αυτό αποδείχθηκε, δηλαδή δεν άφησαν τη σειρά. Το σχηματέρα απ' την άλλη είναι και αυτή μια ομάδα δουλεμένη, προπονημένη και έχει και αυτή φιλοδοξίες. Και περιμένουμε μια τρίτη σειρά, με ένα 5ο παιχνίδι μάλλον με ενδιαφέρον. Να δούμε ποιο άμα θα ακολουθήσει στον τελικό το Λοκρό. Μετά, πιστεύεις ότι μπορεί κάποια από τις δύο ομάδες να χτυπήσει τον Λοκρό, που πολλοί θεωρούσαν από την αρχή της χρονιάς ότι ήταν ένα βήμα παραπάνω από τους άλλους. Μάλιστα συζητώντας με κάποιους, χωρίς να έχω δει και εγώ κάποια πράγματα, εννοώ να έχω δει τις εγκαταστάσεις, αυτό που είχα ακούσει είναι ότι είναι η ομάδα η οποία βρίσκεται πιο κοντά έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται πιο κοντά σε επαγγελματικά πρότυπα. Κοίταξε, το σχηματάρι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι λίγο πιο κοντά στο Λοκρό. Με την άποψη έχουν κοινά χαρακτηριστικά οι ομάδες, έχουν προπονητές που δουλεύουν, οι ομάδες κάνουν προπόνηση, είναι σημαντικό σε αυτήν την κατηγορία. Δουλεύουν και 4 και 5 φορές τη βδομάδα. Αποτελούνται από το ρόστερ από παίκτες που είναι έμπειροι σε εθνικές κατηγορίες και σε τέτοια παιχνίδια. Και θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά. Πιστεύω ότι θα γίνουν μεγάλες μάχες και είναι πολύ καλό για το τοπικό μπάσκετ εδώ γενικά. Mm-hmm. Και για τη στερεά Ελλάδα. Γιατί θα είναι διαφήμιση. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι τελική. Τελικός είναι πάρα τελικός. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα, ναι. Είναι πολύ, παίζουν ρόλο ψυχολογία, παίζει ρόλο ποιος το θέλει περισσότερο, παίζει ρόλο καλή μέρα, τραυματισμοί, είναι πολλά. Και εξάλλου θα είναι καλύτερο για το, αν περάσει το σχηματάρι για το σχηματάρι, με την έννοια θα είναι πιο μεγάλες πιθανότητες του, γιατί η σειρά θα ξεκινήσει από το 1-1. Αντίθετα, αν περάσει η Αυλίδα, ναι, θα χρειάζεται, δηλαδή ο Λοκρός κατά κάποιο τρόπο παρακαλάει να κάνει την έκπληξη. Ναι, γι' αυτό είπα και εγώ πριν ότι είναι λίγο πιο κοντά το σχηματάρι, ότι επειδή παίζει και μέσα στην έδρα του τελευταίο παιχνίδι και θεωρητικά μετά από 1-1 βέβαια έχει ένα πλεονέκτημα ολόκληρος, γιατί έχει το πλεονέκτημα της έδρας, τερμάτισε πρώτος,
θεωρώ ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να φτάσει στο τελικό, αλλά ποτέ μιλές ποτέ σε ίδια παιχνίδια. Το είδαμε και στο τέταρτο αγώνα μέσα στην αυλίδα που πολλοί θεωρούσαν ότι είναι τελειωμένη η υπόθεση και η σειρά. Γιάννη, πότε ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ και μίλησε μας λίγο για την πορεία σου. Μπάσκετ ξεκίνησα να παίζω από 6 χρονών. Είμαι γέννημα. Ποια χρονιά, για πότε μιλάμε και πώς συνδυάστηκε αυτό το. Ήταν από το 89-90, κάπου εκεί. Αργυρό μετάλλιο εθνική ήταν το κίνητρο. Βελιγράδι. Όχι, το κίνητρο ήταν, θεωρώ ότι από το 83 και μετά γενικά το μπάσκετ υπήρχε στο αίμα των, ειδικά των Ελλήνων και των DNA. Με κέρδισε από την αρχή, παρόλο που ασχολούμαι γενικά με τον αθλητισμό και ποδόσφαιρο και. Υπήρχε τότε στην Χαλκίδα μια ομάδα που ήταν σύμβολο, η ΑΓΕΧ, και τραβούσε τα περισσότερα παιδιά στο χώρο αυτό. Ασχολήθηκα λοιπόν εκεί, πέρασα σε όλες τις ακαδημίες και σε όλες τις φάσεις από την ΑΓΕΧ με όλους τους προπονητές που υπήρχαν τότε. Φτάνοντας στα παιδικοεφηβικά και κάνοντας. Να σταματήσουμε λίγο εκεί. Ποιος προπονητής σου έχει μείνει από εκείνη την περίοδο, πριν τα παιδικοεφηβικά? Τότε οι προπονητές που είχαμε ήταν αρκετά παιδιά. Από όλους πήραμε κάτι. Θυμάμαι ήταν ο Θανάσης Καρατσόλιας, ο Γιώργος, το επόμενο το ξεχνάω, ένα παιδί τώρα είναι στη Βάθια. Ήταν αρκετοί, ακόμη και ο Τσαούς ο Γιάννης που ήμασταν αντίπαλοι τώρα. Και κάποτε και εμείς συνυπήρξαμε με Γιάννη Τσαούση, με το θρυλικό ρολόι. Ναι. Στο τουρνουά του Αυλωνάριου. Περάσαμε από πολλά παιδιά και θεωρώ ότι πήρα από όλους πολλά πράγματα σαν στοιχεία για να φτιάξω σαν παίκτης την προσωπικότητά μου. Ως που φτάσαμε πιστεύω στο κομμάτι του παιδικού. Και λέω φτάσαμε γιατί αυτά είναι τα καλύτερα μου χρόνια μπασκετικά. 2 χρόνια παιδικό, 2 εφηβικό, κάναμε απίστευτα πράγματα. Ήτανε παιδικό, πήραμε και 2 φορές πρωτάθλημα σκασέ, εφηβικό το ίδιο. Εφηβικό την πρώτη χρονιά κάναμε κάτι που δεν ξέρω αν θα ξανασυμβεί στην Εύβοια. Πήραμε πρωτάθλημα Ελλάδος, φτάσαμε στην πρώτη θέση. Τη δεύτερη χρονιά μπήκαμε στην εξάδα πάλι, βγήκαμε πέμπτη. Ήταν τεράστια επιτυχία. Μια γενιά που έφερε την ΑΓΕΧ στην Α2 ουσιαστικά. Αυτή ήταν η γενιά, ή μεγάλο μέρος αυτής της γενιάς. Κοίταξε, ήταν πολλά παιδιά που ουσιαστικά τυχήσαμε, γιατί ήταν στις πιο καλές οικονομικά εποχές εκείνη την περίοδο η ΑΓΕΧ και είχε ομάδες στο αντρικό με πολύ μεγάλα budget και επέκτησε μεταγραφές από μεγαλύτερες κατηγορίες. Θεωρώ ότι ήταν διαφορετική περίοδος. Τα παιδιά αυτά όλα μπορούσαν να παίξουν και να κρατήσουν την ομάδα σε μια γάμα β' εθνική με μια μικρή προσθήκη. Τότε όμως ήταν παίκτες όπως ο Δρελιώζης που ερχόντουσαν από Α1. Καλά, αυτό ήταν φοβερό. Ο Δρελιώζης είχε αφήσει την Α1 και είχε έρθει τότε σε εμάς που ήμασταν β' εθνική. Β' εθνική. Ήταν πολύ διαφορετικό το στήσιμο της ομάδος και δυστυχώς πολλά παιδιά δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν και δυστυχώς πολλά παιδιά δεν παίξαν μπάσκετ γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να ανέφερες και είπες ήταν η ΑΓΕΧ. Βέβαια υπάρχει μια ομάδα ΑΓΕΧ αυτή τη στιγμή. Από ό,τι ξέρω δεν αντιπροσωπεύει ακριβώς την παλιά ΑΓΕΧ. Έχει κάποια διαφοροποίηση η ονομασία της. Πονεμένο κεφάλαιο. Κι εγώ υπήρξα μέλος της ΑΓΕΧ. Γιατί και τι γίνεται με το Χαλκιδέικο μπάσκετ? Κοίταξε, είναι δύσκολη κουβέντα και μεγάλη. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν λόγοι που έχει φτάσει εδώ το Χαλκιδέικο μπάσκετ. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και σίγουρα υπάρχουν και λάθη που έχουν γίνει. Το σημαντικότερο από όλα πιστεύω είναι ότι την εποχή που έπρεπε δεν εμπιστευτήκαν παιδιά Χαλκιδέικα που είχαν τις προοπτικές και την μπασκετική παιδεία. Για την μπασκετική παιδεία πρέπει να χτίσεις. Και η ΑΓΕΧ κάποτε αυτό το έκανε. Και ήταν έτοιμα να παίξουν, δεν τα εκμεταλλευτήκανε όπως η γενιά μου τότε. Δηλαδή από τα παιδιά αυτά μπάσκετ παίζουν 1, 2, 3. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Από εκεί και πέρα συντελούν και άλλοι παράγοντες, όπως ότι τα παιδιά μπήκαν σε μια νοοτροπία να φεύγουν να σπουδάζουν, να το παρατάνε, όπως ότι υπήρχε οικονομική κρίση, όπως ότι δεν υπήρχε κάποιος παράγοντας που να
προχωρήσει μόνος του. Αν δεις τα τελευταία χρόνια, συνήθως γινόταν πολλές συγχωνεύσεις και μπαίνανε πολλοί άνθρωποι μαζί για να κάνουν πράγματα. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Ένα μοντέλο τέτοιο διοίκηση. Η γνώμη μου αυτή είναι. Αν υπάρχει ένας παράγοντας που είναι ισχυρός οικονομικά, έχει γνώσεις και μπορεί να προχωρήσει στο κομμάτι, θα δείτε παράδειγμα κλασικό αυτή τη στιγμή στην Εύβοια Καμάρη της Εύβοια, στο Ευβοιώτικο Μπάσκετ, το Γούσου Κίμης, χωρίς να υπάρχει εμπειρία από τον κύριο Θεοδόρου μπασκετική. Παρόλα αυτά, έχει φτιάξει μια ομάδα που έχει προχωρήσει σε κατηγορίες, γιατί υπάρχει οικονομική δύναμη, αλλά και η θέληση για γνώση, η εμπιστοσύνη σε ένα μοντέλο, σε ένα προπονητή και σε ένα τρόπο μπάσκετ, και δείχνει να δικαιώνεται για αυτό το πράγμα. Επίσης, κάτι άλλο που συζητάω, Γιάννη, με παίχτες περίπου της γενιάς μας. Εντάξει, εγώ είμαι το 79, εσύ το 83, 83, ναι. Περίπου της γενιάς μας, να το πω έτσι. Παίχτες σε ενεργεία του μπάσκετ, είναι ότι ρε Κώστα, μου λένε, εμείς μου φαίνεται θα θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε στην πάντα, αλλά μου φαίνεται θα αναγκαστούμε να παίζουμε μέχρι τα 40. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο θέλουν να μου πούν ότι το ακούς, λέω, από πάρα πολλούς, αυτή τη κουβέντα. Δεν βγαίνουν παίχτες. Ισχύει αυτό? Ισχύει, ισχύει, και εάν θέλεις ο λόγος... Και τι φταίει, ποιος είναι ο λόγος, τι φταίει? Ο λόγος είναι καθαρά ότι δεν ασχολούμαστε με την παραγωγή. Και αν θέλεις ο λόγος που στην ομάδα εκεί που είμαι, στην Αλέξανδρο Αρτάκης, 6 χρόνια αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ξεκινήσαμε από το μηδέν, χωρίς παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 150 παιδιά και έχουμε τμήματα σε όλες τις κατηγορίες. Το κομμάτι που μας ενδιαφέρει και ασχολούμαστε ήταν αυτό. Να μπορέσουν να βγουν κάποια παιδιά, αν μπορούν, να παίξουν σε υψηλό επίπεδο ή τέλος πάντων σε όποιο επίπεδο μπορεί ο καθένας να παίξει. Και θεωρώ, σαν μια μικρή περιοχή, η Αρτάκη, βέβαια με πάρα πολύ κόσμο, αλλά εννοώ επαρχιακή πόλη, δεν είναι Χαλκίδα, αρχίζουμε και το καταφέρνουμε στο μέγιστο. Δεδομένου ότι το πρώτο τμήμα που πέρασε από το πρόγραμμά μας, το προπονητικό, το παιδικό μας φέτος, μπήκε στη δεύτερη φάση. Έπαιξε με ομάδες και τερμάτισε δεύτερο πίσω από την Παναγίτσα, που εκεί ουσιαστικά ήταν μαζεμένα τα παιδιά από όλες τις ομάδες Χαλκίδας. Μια επαρχιακή ομάδα με δικά της παιδιά όλα, χωρίς καμία μεταγραφή, και με παιδιά που πιστεύω ότι έχουν κάποια από αυτά μέλλον στο μπάσκετ, να παίξουν σε υψηλό επίπεδο, και ήδη περιμένουν κάποια καλά πράγματα, κάποια νέα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα τώρα, θα τα πούμε. Κάτι που μου έλεγες, ναι, και εκτός. Για ένα πιτσιρικά, ναι. Ας ευχηθούμε το καλύτερο, και όταν θα έχουμε κάποιο νέο, ακριβώς ας κρατήσουμε χαμηλά τους τόνους και εδώ θα είμαστε. Σωστό. Είχαμε μείνει λοιπόν στην ΑΓΕΦ και στην ηλικία την εφηβική. Μετά, Γιάννη? Μετά έπαιξα αντρικό Αρτάκι, Γάσνα, Αλέξανδρο, έπαιξα γυμναστικό Γάμα Εθνική. Αλλά με τις συνδίκες που υπήρχαν αυτές εδώ τότε στο μπάσκετ, και δεδομένου ότι δεν μπορούσα. Εκεί πρέπει να πούμε ότι είσαι ένας νεαρός προπονητής, ασυνήθιστο, ναι, γενικά. Ναι. Είμαι 33. Στα 33 και έχω ξεκινήσει. Και θέλω να πω, δεν ξεκίνησες τώρα? Όχι. Με ακαδημία σε προπονώ 15 χρόνια, σε αντρικό τα τρία τελευταία. Πότε σταμάτησες το μπάσκετ και μπήκες? Σταμάτησα πριν 3 χρόνια. Ουσιαστικά έπαιξα τελευταία φορά στον ΑΟ Κίμης. Ανεβάσαμε την ομάδα από Β, από Β στην Α έσκασε. Και εκεί σταμάτησα, γιατί με έχει κερδίσει πολύ πιο πριν προπονητική. Ωραία. Ήρθαν τα καφεδάκια μας από το χορηγό μας, από το Twins. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, πάλι μπασκετικό, και επιστρέφουμε. Then why
niggas is verse, coming six times rehearsed. Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins, sign of a local unraveling. Uh-huh. My wandering got my wondering, with crisis and all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well, I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year, all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O's. It might feel good, it might sound a little something. But damn the game, if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, I got game. She got game, we got game. They got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something. But the game, if it ain't saying nothing. Damn. Was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Race scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murders excused. White in their suits don't have to jump. Still 1,001 ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent, the corporate presidents. One out of 1 million residents, be a dissident, who ain't kissing it. The politics of chains and whips, got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O is near. It might feel good, it might sound a little something. But damn the game, if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, I got game. She got game, we got game. They got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something. But the game, if it ain't saying nothing. Something happening, yeah. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Yeah, that's right. Telling me I've got to beware. It's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Of that millennium just be killing them. That's scary, like lies buried in a library. When did the state pen correct anything? When piles of us still be catching the bus. When stacks of cats packing laundry mats. Pay the preachers back, but where the teachers at? I ain't even gotta ask it. And who's underpaid that got fouled at the basket? I can't blame the envy at who be getting all the Benjis and taking them grants for granted. Last I checked, pyramids wasn't built like projects or in them government checks. Modern day thugs ain't got no guts. Pardon the expression under governor nuts. Last time in the church be the last time in the church. Dead pledged allegiance to CDs and movies. Leaving reality, believing fantasy. Leading fatalities, too many formalities. Prayers laced with fear, beware. 2000 is here. It might feel good, it might sound a little something. But damn the game, if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, I got game. She got game, we got game. They got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something. But the game, if it ain't saying nothing. She got game, we got game, they got game, he got game. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στην κουβέντα μας με τον Γιάννη τον Πανούση, αθλητική πρωινή ενημέρωση από το 965 και το Δυνατά Αθλητικά. Και βλέπω εδώ για τον μυθικό Κόμπι και σαν εχθές μου φαίνεται που άκουγα τότε ότι έρχεται ένας Μπράιαντ, το οποίος δεν θα πάει, αποφάσισε να μην πάει στο κολέγιο και οι Λέικερς τον επέλεξαν, το θυμάμαι, στο νούμερο 25. Τότε ήταν στις πρώτες θέσεις οι Λέικερς. Και αναλογικά λοιπόν είχαν από τα τελευταία νούμερα στο draft τα pick. Και την πρώτη χρονιά είχε 7 πόντους, τη δεύτερη 19 και μετά απογειώθηκε με το... και έγινε ο Κόμπι, ο οποίος τώρα στα 38 του, γεννημένος στο 78, παιδί περίπου πάλι της γενιάς μας, να πούμε έτσι, σταματάει. Και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την καριέρα του,
με 60 πόντους στην νίκη των Lakers επί των Jazz. Ένα σχόλιο για τον Kobe, Γιάννη. Κοίτα, για τέτοιους παίκτες αυτό που πρέπει να λέμε και να καταλαβαίνουν και τα παιδιά, αν μας ακούνε μικρά παιδιά, είναι ότι το είπες και εσύ, ότι είναι ένας παίκτης καταρχήν που γράφει και στην ιστορία και θα το θυμόμαστε για πάντα, αλλά ξεκίνησε, όπως είπες, στην πρώτη χρονιά με 7 πόντους. Έχω διαβάσει μια συνέντευξή του που έλεγε ότι δούλευα πάρα πολύ σκληρά, ξημεροβραδιαζόμουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μέσα σε ένα γήπεδο, σούταρα, έκανα προπόνηση. Και θεωρώ ότι αν μπορεί κάποιος να βγάλει ένα συμπέρασμα και πρέπει να ακουστεί για παιδιά που ασχολούνται με τον μπάσκετ, είναι ότι με τη δουλειά μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Ξέρεις τι μου έρχεται πάνω σε αυτό που λες να αναφέρουμε και είναι χαρακτηριστικό? Ότι ο Μάικλ Τζόρνταν είχε μείνει εκτός δωδεκάδας από την ομάδα του γυμνασίου του. Βέβαια. Βέβαια. Αυτοί οι παίκτες που ξαναλέω κάναν όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα, δεν γίνανε τυχαία, ούτε φτάσαν τυχαία εκεί. Και αν κάποιος τους ζούσε από κοντά και ακούσε ανθρώπους να μιλάνε για αυτούς, λένε πόσο εγωιστές ήταν, πόσο δουλεύανε μέχρι σήμερα, όπως και δικοί μας, ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης. Δεν μπαίνουν ξαφνικά μες στο γήπεδο και κάνουν αυτά γιατί έχουν όρεξη. Δουλεύουν σκληρά πάνω σε αυτό, κάνουν επαναλήψεις, ώρες ατέλειωτες, και γι' αυτό βελτιώνουν και φτάνουν σε αυτό το επίπεδο. Συν το ταλέντο και το χάρισμα που υπάρχει, αλλά μόνο με ταλέντο ποτέ κανένας δεν έφτασε σε τόσο υψηλό επίπεδο. Γιατί είδα και για τον Αντετοκούμπο που ρωτήσανε πριν λίγες μέρες και σου είπε ο Κόμπι και λέει ότι μου είπε ότι έκανα 1000 σου την ημέρα, αν μπορείς κάνε 2000. Δηλαδή το στίγμα το έδωσε. Είναι η δουλειά. Κάνε 2000 σου την ημέρα και θα δεις πως θα σουτάρεις κάποια στιγμή. Τελικά ίσως μεγαλύτερο ταλέντο είναι να έχεις τρελή όρεξη για δουλειά. Ναι. Εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας και της άποψης. Πιστεύω το μεγαλύτερο προσόν σε έναν αθλητή είναι η υπομονή και η δουλειά. Αν μπορεί να το κάνει, θα φτάσει πολύ ψηλά. Και δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε, Γιάννη, αφού έχουμε μια βασκετική κουβέντα, το απίστευτο ρεκόρ των Warriors. Ναι. Θα θυμάσαι και εσύ αυτό εκείνη τη χρονιά των Bulls, που ακριβώς αντίστοιχα κοιτάγαμε πόσες νίκες θα κάνουν, πώς θα είναι το ρεκόρ τους. Τελικά οι Bulls τότε είχαν σταματήσει το 72-10 και τότε λέγαμε δεν πρόκειται να σπάσει ποτέ, δεν πρόκειται να σπάσει. Να λοιπόν που ήρθε μια τρελοπαρέα από το Golden State και έκανε τα ξημερώματα, έφτασε στο τέλος της κανονικής περίοδου του NBA των 82 αγώνων, έφτασε το 73-9. Κοίταξε, τα ρεκόρ εγώ θεωρώ ότι είναι για να σπάνε στην πορεία. Και ο μόνος αντίπαλος είναι ο χρόνος. Δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος βρίσκεται και καταρρύπτει τα ρεκόρ. Το μπάσκετ που παίζαν τότε οι Bulls, που πολλές γενιές μεγαλώσαν και τους είχαν σαν πρότυπο, ήταν φανταστικό. Και αυτό που κάνουν τώρα αυτή η ομάδα, αυτή η παρέα όπως είπες, θεωρώ ότι είναι εξωπραγματικό. Απλώς το μπάσκετ που παίζουν τα παιδιά αυτά θεωρώ ότι είναι από πολύ προσωπικό ταλέντο και πολύ ένας-ένας. Δεν είναι δηλαδή το μπάσκετ με τους Spurs που παίζουν και πολλοί το αγαπήσανε, με περισσότερο τακτική, περισσότερο προσέγγιση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ποιο από τα δύο στυλ μπάσκετ σου άρεσε? Εννοείται το εγκεφαλικό, έτσι. Εννοείται και πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος, όμως δεν μπορεί να μην θαυμάσει αυτό που κάνουν τώρα τα παιδιά αυτά, το να μπορεί κάποιος να φέρνει την μπάλα και να την πετάει από παντού και να μπαίνει. Αυτό δεν είναι εύκολο και φέρνει και κόσμο στο γήπεδο και γενικά είναι εντυπωσιακό. Η εκτίμησή σου ποια είναι, θα μπορέσει αυτή η τριλοπαρέα να κάνει το back-to-back? Θεωρώ πως έχει πολλές πιθανότητες. Έχει καταρχήν ψυχολογία. Και ειδικά στη σειρά των τεσσάρων αγώνων είναι ένα θέμα. Μπορείς να κερδίσει αυτή την τρελοπαρέα 4 φορές. Υπάρχουν απρόβλεπτα. Δηλαδή υπάρχουν τραυματισμοί που μπορούν να αλλάξουν τη σειρά και την ψυχολογία γενικά. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει βάση, υπάρχει χημεία, υπάρχει ψυχολογία σε αυτήν την ομάδα, που είναι τρία σημαντικά συστατικά σε ομάδες που δουλεύουν, παίρνω στα δεδομένα ότι δουλεύουν έτσι σε αυτό το επίπεδο, για να μπορέσει να ξαναπετύχεις κάτι. Τώρα παίζουν ρόλο αστάθμητοι παράγοντες, όπως είπαμε, τραυματισμοί και που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες των αγώνων. Θα δούμε, πιστεύω ότι έχουν πολλές πιθανότητες πάντως. Σίγουρα πάντως θα είναι από τις σειρές που τις περιμένουμε. Βέβαια θα μου πεις, έχουμε θεωρούμε σαν δεδομένο και πρέπει να το δούμε ότι θα είναι οι δύο αντίπαλοι στο τελικό. Ναι.
Κατά πάσα πιθανότητα. Κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί είναι η σειρά των τεσσάρων αγώνων, αυτό είναι που σε κάνει να. Εμένα και γενικά το έχει δείξει το μπάσκετ. Πάντα είμαι τη φιλοσοφία και τη άποψη ότι ποτέ μιλές ποτέ. Και το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα. Βλέπουμε ότι την Ευρωλίγκα δεν την παίρνει η ομάδα που ήταν η καλύτερη στη διάρκεια της χρονιάς. Την παίρνει αυτή που ήταν έτοιμη και έχει το καλύτερο timing και ήταν ψυχικά και έτοιμη και αγωνιστικά την κατάλληλη στιγμή, δηλαδή στο Final Four. Αυτό έχει συμβεί τα τελευταία 5-6 χρόνια και γι' αυτό το μπάσκετ έχει γίνει πιο εντυπωσιακό και συναρπαστικό. Να πούμε την καλημέρα μας και στον προπονητή του ποδοσφαίρου, τον Παναγιώτη τον Κόντο, που αυτό το ηχητικό εφέ που ακούστηκε πριν από λίγο, χωρίς θέληση, πολύ σωστό, δεν μπορείς να πας πουθενά, έτσι ακριβώς. Παναγιώτης είναι ένας προπονητής ποδοσφαίρου που ασχολείται μάλιστα και με τις ακαδημίες, με τα πολύ μικρά παιδιά, κάτι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Γιάννη, παρακολουθείς ποδόσφαιρο, μια και λέγαμε, για ποδόσφαιρο δηλαδή, χθες είδες τα παιχνίδια ή ξέρεις σήμερα περίπου. Σήμερα Ευρωλίγκας, δύσκολο να το τσαμπίζει. Καλά, και εμένα η προτεραιότητά μου ήταν Ευρωλίγκα, έτσι. Όποτε έχω χρόνο και δεν έχει μπάσκετ και δεν έχω κάτι άλλο να ασχοληθώ, να έχω κάποια υποχρέωση, εννοείται ότι ωραία. Βλέπω. Πάμε να δούμε τι έγινε τη χθεσινή βραδιά στο Champions League και να συζητήσουμε λίγο και για Ευρωλίγκα, για να μου πεις τις προβλέψεις και πώς τα βλέπεις. Έκλεισε η τετράδα του Champions League με μια φοβερή πρόκριση από την Αθλέτικο. Βέβαια. 2-0 λοιπόν, ξανά στους 4 η Αθλέτικο. Η Bayern, όπως το περιμέναμε, σχετικά εύκολα κατάφερε να πάρει την ισοπαλία. Προηγήθηκε μάλιστα, είχε το προβάδισμα σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα με 1-2, τελικά στο τέλος η Μπενφίκα απλά για το γόητρο πήρε την ισοπαλία. Και να θυμίσουμε ότι η τετράδα του Champions League είναι Manchester City, έχει περάσει η Real, η Αθλέτικο Μαδρίτης και η Bayern. Αύριο γίνεται η κλήρωση και να κάνουμε μια αναφορά και στο Europa League, όπου επίσης έχουμε τους επαναληπτικούς για τα προημιτελικά, Liverpool, Borussia, Dortmund, ίσως το ζευγάρι που ξεχωρίζει. Σαχτάρ, Ντόνεσκ, Μπράγκα, Σεβίλη, Αθλέτικο, Μπιλμπάο, Σπάρτα, Πράγας, Βιαρεάλ, όλοι οι αγώνες ξεκινάνε στις 10. Και θα βγουν και εδώ τα ζευγάρια θα βγουν και εδώ οι τέσσερις ομάδες των ημιτελικών. Λοιπόν, για να πάμε να σχολιάσουμε λίγο και την Ευρωλίγα. Ξεκινήσουμε από τα χθεσινά παιχνίδια. Λοκομοτίβ, Μπαρσελόνα, 66-61. Η Μεν Μπαρσελόνα, μεγάλο μπασκετικό όνομα. Ανερχόμενη δύναμη και η Λοκομοτίβ και μας έχει καταπλήξει, είναι σαν το μειώνω. Αλλά είναι φοβερή πορεία του Μπαρτζόκα, δηλαδή πήρε μια ομάδα χωρίς μπασκετικό όνομα τεράστιο, να το πούμε έτσι, brand name. Ναι. Κοίταξε, θεωρώ ότι ο κύριος Μπαρτζόκας είναι πάρα πολύ καλός προπονητής και το έχει αποδείξει όχι μόνο στον Ολυμπιακό, που πολλοί μπορεί να λέγανε ότι η ομάδα ήταν του Ιβκοβιτς. Διαφωνώ καθέτος, γιατί έπαιξε πολύ διαφορετικό μπάσκετ από αυτό του Ιβκοβιτς, ολοκληρωμένο μπάσκετ επιθετικά, και αυτό που έκανε στο Final Four του μπάσκετ που έπαιξε ήταν πραγματικά ολοκληρωτικό, κερδίζοντας με 100 πόντους τον τελικό τυριάλ. Δύσκολα συμβαίνει αυτό, είναι απίστευτο, και ανατροπή 17 πόντους. Αλλά και πριν πάει στον Ολυμπιακό, αν δει κάποιος την παρουσία του στο Μαρούσι και στον Πανιόνιο, και στο Μαρούσι, ενώ για Ευρωλίγκα που είχε αφήσει έξω τον Παναθηναϊκό, ήταν πάρα πολύ καλός. Η ομάδα του έπαιξε πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα στο να μπορεί να βρίσκει παίχτες που είναι άγνωστοι γενικά στην μπασκετική πιάτσα και να τους φτάνει σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, ο Γκόρντον που παίζει τώρα στην Δαρουσάφακα, που έκανε μεγάλη καριέρα από τον coach, ο Ντάνστον, Λοτζέσκι, παιδιά που ήταν καθαρά προσωπικές του επιλογές. Για μένα δεν με εκπλήσει η πορεία της Κούμπαν. Περίμενα ότι θα πάει καλά. Τώρα, το να φτάσει πολύ ψηλά στην Ευρωλίγκα δεν παίζει ρόλο μόνο το να έχει καλή παρουσία. Είπα, είναι και αυτοί οι παράγοντες που οι τραυματισμοί, ας πούμε, μια ομάδα που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα άτυχη σε αυτό, είναι η Μπαρτσελόνα. Και χτες, ας πούμε, σε ένα κομβικό σημείο χάνει τον Ντόρσεϊ με διάστρεμα. Σωστά. Κάτι που της στήχησε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν ο Ντόρσεϊ έπαιζε, δεν ξέρω πώς ήταν το αποτέλεσμα. Να πούμε στους φίλους, για όσους δεν το γνωρίζουν, 66-61
κέρδισε η Λοκομοτίβ την Μπαρσελόνα, έκανε την ανατροπή στο τέλος. Στο τέλος. Είχε τον έλεγχο του αγώνα όλη την ώρα η Μπαρσελόνα και στο τέλος έκανε την ανατροπή. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ήταν κλειστό όπως το περίμενα. Εκεί είναι πολύ δυνατή Κούμπαν. Είναι πρώτη άμυνα στην Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ μεγάλη μάχη όλα τα παιχνίδια και θεωρώ ότι αυτή η σειρά θα πάει μακριά. Και το άλλο παιχνίδι που πήγε Γιάννη και εγώ όπως το περίμενα. Δηλαδή, ειδικά για το πρώτο παιχνίδι δεν έδινα πολλές ελπίδες στον Παναθηναϊκό. Και τι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνετρίβει από την 84-68. Κοίτα, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα που μπορεί να φαίνεται πολλοί να είπαν ότι καλύτερα είναι πιο εύκολη. Εγώ διαφωνώ. Γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την ιστορία και τη φανέλα, πρέπει να κοιτάμε και τι έχουν κάνει. Αυτή η ομάδα φέτος έχει παίξει φοβερό μπάσκετ στο top 16. Βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση και το έδειξε και εχθές επιθετικά. Βασίζεται πάρα πολύ στο ταλέντο και στην αθλητικότητα που είναι δύσκολο να σταματήσει αυτό το κομμάτι αμυντικά. Πρέπει να έχει πολλή ενέργεια και πρέπει να ελέγξει το ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός εχθές δεν το έκανε αυτό δυστυχώς. Δεν έλεγξε το ρυθμό του αγώνα. Τι έφταιξε, είναι η ψυχολογία του, σε παίρνει από την αρχή από κάτω. Κοίταξε, αν είσαι άστοχος και αν ο άλλος είναι πολύ εύστοχος, είναι πολύ εύκολο να πέσει ψυχολογικά. Αν σε τέτοιες έδρες με αυτές τις ομάδες πέσεις λίγο ψυχολογικά και δεν κρατηθείς. Θυμάσαι και ο Άνταμς το βάλει το τρίποντο αυτό το φοβερό στο τελείωμα της επίθεσης που σου σκάει μπάλα και μπαίνει. Πάει ψηλά. Αυτό δείχνει ότι τίποτα δεν σου πάει καλά εκείνο το βράδυ. Δηλαδή αυτό σκεφτόμουν και εγώ και μάλιστα εκεί με αυτό το τρίποντο έγινε το 54-34. Εκείνη την ώρα σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Όλα τους πάνε, όλα τους πάνε αυτή καλά. Αυτή η ομάδα πρέπει να σκεφτεί. Αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο παιχνίδι να ελέγξει το ρυθμό και την κάνει να σκεφτεί, τη βγάλει από αυτό που ξέρει να κάνει. Τον τρελό ρυθμό. Θεωρώ ότι θα έχει πολλές ελπίδες και πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Και για μένα δεν λέει κάτι είτε είχαν με 15-20-25. Το έχουμε δει αυτό στα play-off. Χαρακτηριστικό είναι το 89, που έχει γράψει ιστορία, το 89-41 έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Σιένα. Βέβαια. Και αποκλείστηκε. Βέβαια. Η ομάδα έχει μπασκετικούς παίκτες, έχουν μπασκετικό εγωισμό. Είναι σίγουρο ότι θα παρουσιαστεί τελείως διαφορετική. Και θεωρώ ότι θα δείξει άλλο πρόσωπο. Αν ελέγξει το ρυθμό του αγώνα και την βάλει να σκεφτεί ξανά λέω αυτήν την ομάδα, έχει πολλές ελπίδες να πάρει την νίκη που θέλει εκεί μέσα, ώστε να φέρει τη σειρά εδώ με άλλον αέρα πλέον. Ωραία. Και μια και με το Μανώλη συνηθίζουμε κάθε Πέμπτη να δίνουμε προγνωστικά μπάσκετ. Θες, Γιάννη, χαλαρά να δούμε λίγο τα σημερινά ζευγάρια και να... Καταρχήν παίζεις στοίχημα, ασχολείσαι. Όταν προλαβαίνω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι αν δεν μελετάς κάτι δεν αξίζει να παίζεις, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Για να έχει και τουλάχιστον εγώ έτσι όπως το βλέπω το στοίχημα είναι... Σου δίνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις και ένα παιχνίδι. Εντάξει, εγώ το παιχνίδι προσπαθώ να το δω από άλλη οπτική γωνία. Πιο πολύ προπονητικά. Υπάρχουν φορές που σκέφτομαι και λέω θα το δώσω σαν φίλο. Θα χαλαρώσω, θα κάτσω, θα γελάσω. Ναι, ναι. Αλλά συνήθως ένα παιχνίδι το προσεγγίζω λίγο διαφορετικά. Σίγουρα. Πάμε λοιπόν να δούμε χαλαρά, σαν μαζί λίγο τα προγνωστικά για τα δύο σημερινά ζευγάρια. Να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει σπάσει καμία έδρα. Έχει γίνει το 1-0 από όλους. Τσεσεκά Ερυθρός Αστέρας. Με το over να συνεχίζει να είναι ψηλά. 167 πόντους και ένα πλεονέκτημα στον Ερυθρό Αστέρα 15,5. Τα προγνωστικά σου, Γιάννη, και πώς βλέπεις το σημερινό παιχνίδι και αν μπορεί ο Ερυθρός Αστέρας να κάνει τη ζημιά στη ΤΣΕΚΑ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι θα το κερδίσει πιο εύκολα η ΤΣΕΚΑ από το πρώτο. Στο πρώτο δεν ήταν αρκετά καλή, φάνηκε ότι υπήρχε και άγχος. Ουσιαστικά αυτή η ομάδα πιστεύω ότι πρέπει να παλεύει με τον εαυτό της κάθε στιγμή πλέον από εδώ και πέρα με όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στα Final Four. Αν καταφέρουν και αντέξουν και είναι χαλαροί και μπορούν να βγάλουν τον μπάσκετ που ξέρουν και μπορούν, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Σήμερα πιστεύω θα κερδίσει πιο εύκολα από προχθές, χωρίς να σημαίνει ότι ο Ερυθρός Αστέρας δεν έχει κάνει και αυτός μια φοβερή πορεία. Αυτός ο Γερμανός, ο Ζίρμπες, αποκάλυψε. Φοβερός. Θα παραδώσει εύκολα τα όπλα, έτσι, δεν το συζητάμε. Απλώς θεωρώ ότι θα είναι λίγο πιο εύκολο το παιχνίδι για την Τζεσικά σήμερα, δεδομένου ότι έχει το 1-0 και είναι λίγο πιο άνετη. Αν λοιπόν έπαιζες με τους 15,5 πόντους και τους 166,5 κάποιο προγνωστικό, θα πόνταρες τον Άσο της Τζεσικά στο συν 16. Θα πόνταρα.
Ωραία. Άρα λοιπόν, χαλαρά. Και εγώ το σκέφτομαι, εκεί πήγαινε το μάτι μου, γιατί είναι αρκετά ψηλά το over. Το over είναι κίνδυνος, ναι. Ναι, είναι κίνδυνος. Και να πάμε να δούμε και το άλλο ζευγάρι. Και το Φενέρμπαχτσε Ρεάλ Μαδρίτης. Άλλο ένα μεγάλο ζευγάρι, με τον Ομπράντοβιτς από τη μία και από την άλλη τη μεγάλη Ρεάλ, την πρωταθλήτρια αυτή τη στιγμή Ευρώπης. Έχει κάνει το 1-0 η Φενέρμπαχτσε. Και ένα σχόλιο για τη Φενέρμπαχτσε. Θα πω εγώ ότι με τον Ομπράντο στον πάγκο αρχίζει να βγάζει από πάνω της τα κακά στοιχεία της τουρκικής ομάδας, της επιπολαιότητας που δείχνουν οι τουρκικές ομάδες. Πώς το βλέπεις εσύ, Γιάννη? Κοίταξε, εγώ θεωρώ, με τη συζήτηση που είχαμε πριν, ότι είναι η ομάδα ορισμός, για παράδειγμα, ότι μπορούν να αλλάξουν όλα μέσα στη ζώνη. Δηλαδή είχε στο περισσότερο διάστημα, όπως και ο Ολυμπιακός φέτος στην Ευρωλίγκα, σοβαρούς τραυματισμούς, και αυτή τη στιγμή έχασε ένα παίχτη την πιο κρίσιμη περίοδος που ήταν... έκανε πολλές δουλειές μες στην ομάδα και ήταν κολόνα. Αν καταφέρουν και το ξεπεράσουν αυτό και μάθουν να παίξουν χωρίς το Βέσελη, θα έχουν τεράστιο αβαντάζ στη σειρά. Αλλά εδώ είναι, ίσως είναι σήμερα το παιχνίδι, το θεωρώ πολύ δύσκολο για τη Φενέρ. Δηλαδή φοβάμαι πάρα πολύ και πιστεύω ότι η Ρεάλ σήμερα έχει πολλές πιθανότητες να σπάσει την έδρα και να πάει τη σειρά στη Μαδρίτη, γιατί προχτές ήταν πάρα πολύ άστοχη. Όντως. Και κατάφερε να είναι μέσα στο παιχνίδι μέχρι τέλος. 6 πόντους τελείως. Ναι. Και θεωρώ ότι αν λίγο αλλάξει αυτό, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει και ψυχικά μες στην έδρα της η Φενέρ. Είναι ένα αμφίρροπο πραγματικά παιχνίδι, δεν μπορεί να κάνεις εύκολα προγνωστικά, αλλά η διέστησή μου γέρνει λίγο προς τη Ρεάλ σήμερα εμένα. Άρα και με δεδομένο ότι η Ρεάλ έχει πλεονέκτημα 3,5. Θα έδινα διπλό. Θα έδινες διπλό εδώ, έτσι. Τολμώ να πω διπλό, ναι. Ωραία. Και θα υπήρχε καμιά σκέψη για το 161,5 που είναι το όριο? Βέβαια το 75-69 ίσως λίγο μας κάνει να γέρνουμε, αν κάποιος σκεφτόταν να παίξει under ή over, να ξαναποντάρει στο under. Πώς το, ή πιστεύεις θα πάει πιο ψηλά? Πιο ψηλά θα πάει. Αυτή τη φορά έτσι πιστεύω. Θα πάει πιο ψηλά το σκορ. Ωραία. Λοιπόν, και μετά την Ευρωλίγα λοιπόν, να επιστρέψουμε και πάλι στα δικά μας, λέγαμε. Στα δικά μας τα μπασκετικά, έτσι. Ναι. Μίλησε μας λίγο για την... είχα μείνει στο σημείο που τελείωσες το μπάσκετ. Μίλησε μας λίγο για την προπονητική και ποιος ήταν αυτός που σου έδωσε το κίνητρο, σου έβαλε για τα καλά το μικρόβιο, να το πούμε έτσι, της προπονητικής. Ποιος έβαλε λοιπόν στο χώρο αυτό? Κοίταξε, το μικρόβιο μου το έβαλαν οι προπονητές μου τότε, τη χρονιά που τελείωσε, τη δεύτερη χρονιά από το εφηβικό. Θυμάμαι, είχαμε κάνει μια συζήτηση, με είχαν φωνάξει στο γραφείο του ο Θανάσης ο Γιαπλές και ο Γιάννης ο Τσαουσής και μου είχαν πει ότι βλέπουν σε μένα κάποια στοιχεία και ότι θα μπορούσα να ασχοληθώ και να γίνω πολύ καλός προπονητής. Ουσιαστικά αυτοί είναι που με πιστέψανε, μου δείξανε ότι μπορώ να ασχοληθώ και με αυτό και ξεκίνησα έτσι δειλά-δειλά στις ακαδημίες της ΑΓΕΕΚ. Από 18 χρονών να κάνω σε μικρές ηλικίες. Τώρα ασχολούμαι 15 χρόνια κοντά στα 15 χρόνια με ακαδημίες. Έμεινα στην Αγία κάποια χρόνια, ήμουνα στον Πορφύρα 2 χρόνια στην Αθήνα και τα τελευταία 6 χρόνια είμαι στον Αλέξανδρο Αρτάκης για επίπεδο ακαδημιών. Στο αντρικό ξεκίνησα πριν 3 χρόνια, όταν και τελείωσα από παίκτης στην Κίμη. Ο πρόεδρος τότε, ο Θωμάς ο Ζαχαρίας που ήταν, η ομάδα θυμάμαι ήταν σε μια δύσκολη στιγμή, 2-3 αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και μου είπε να την αναλάβω. Καταφέραμε να σωθούμε και την επόμενη χρονιά κάναμε μια ονειρική πορεία. Φτάσαμε μέχρι τον τελικό της ΑΕΣΚΑΣΕ με μια ομάδα που ήταν, συνέβη πρώτη φορά στην ιστορία της. Αυτό. Και συνέχεια Αλέξανδρος. Στη συνέχεια, ναι, Αλέξανδρος Αρτάκης, δημιουργήσαμε το αντρικό ενώ υπήρχαν οι ακαδημίες για να υπάρχει μια συνέχεια για τα παιδιά. Καταφέραμε με τα παιδιά τα δικά μας και ένα πλάνο στο να υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά από την ακαδημία μας, γιατί αυτό ήταν το σημαντικό και γι' αυτό υπάρχει το αντρικό και υπήρχε, να ανέβουμε 2 κατηγορίες σε 2 χρόνια, να βρεθούμε πέρυσι στην Α και να σωθούμε, όπως είπαμε πριν.
Και το, και το μέλλον, αν έχεις αρχίσει ακόμα, βέβαια ήσουν λίγο νωρίς, αν έχεις βάλει κάποια πλάνα για τη νέα, για τη νέα χρονιά. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι θέλουμε να δυναμώνουμε και να δουλεύουμε ξεχωριστά και ποιοτικά τα παιδιά των ακαδημιών μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλουμε να συνεχίζουν να γίνεται καλή δουλειά εκεί και θέλουμε να βοηθήσουμε πολλά παιδιά, εκτός από το, τα πολλά καλά που κάνει ο αθλητισμός και το μπάσκετ ειδικότερα, τα βοηθάει στην ανάπτυξή τους, στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο συνεργασίας τους. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, αν βρούμε κάποια παιδιά που μπορούν να παίξουν υψηλό επίπεδο, να το κάνουν. Ναι. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός και ο στόχος. Άρα όχι μεταγραφές δηλαδή, καθαρά θα... Σε επίπεδο ακαδημίων, στο αντρικό τώρα θέλουμε 2-3 μεταγραφές, λίγα παιδιά. Και από εκεί και πέρα με παιδιά δικά μας. Έχει γίνει κάποιο πλάνο ή έχεις κάποιες σκέψεις? Ακόμη όχι, είναι λίγο νωρίς. Αλλά το πλάνο είναι να έρθουν 2-3-4 έμπειρα παιδιά που να μπορούν να βοηθήσουν τα νέα παιδιά μικρά που θα έχουμε ήδη στην ομάδα. Και δηλαδή, θα αποχωρήσουν κάποιοι, Γιάννη, υπάρχει σκέψη ή θα μείνουν? Όχι, όχι, όχι. Σκεφτόμαστε να μείνουν ο βασικός κορμός ομάδος και να παίξουν κάποια παιδιά. Δηλαδή πέρσι είχαμε παιδιά 15 χρονών που πήραν συμμετοχές στην ομάδα, παίξανε. Ο ένας ο ψηλός μας και όλας ο Δάβρης, ο Γιάννης, έπαιζε και είχε ρόλο αρκετή ώρα στο παιχνίδι. Και ο σκοπός μας είναι αυτός, να μπουν σιγά σιγά να πλαισιώσουμε κάποια παιδιά, όχι για να μείνουν να παίξουν σε αυτό το επίπεδο, αν μπορούν να παίξουν σε υψηλότερο. Αν όχι, ας παίξουν στην ΑΕΣΚΑΣΕ, ξέρω εγώ, και στον Αλέξανδρο. Υπάρχει λοιπόν η φιλοδοξία ο Αλέξανδρος να γίνει κατά κάποιο τρόπο, με την καλή έννοια, ένα σκαλοπάτι για κάποιους παίκτες? Αυτός είναι ο σκοπός μας. Η παραγωγή κάποιων παικτών και να ένα σκαλοπάτι. Είναι σημαντικό και γι' αυτό και το έχουν καταλάβει και τα παιδιά και υπάρχει αυτή η συμμετοχή και υπάρχει και αυτή η εξέλιξη των παιδιών και αυτή η παρουσία των τμήματων. Καλημέρα και στον συνεργάτη μας, τον Μινά Παπαθωμά, καλημέρα και στην Διωτία, στα γειτονάκια μας. Ο Αλέξανδρος Αρτάκης σαν σωματείο, πού πιστεύεις, Γιάννη, ότι είναι η φυσική του θέση? Στην ΑΕΣΚΑΣΕ, ίσως λίγο πιο ψηλά? Είναι σημαντικό γενικά στον μπάσκετ, έχει δείξει ιστορία μας, να ξέρεις πού μπορείς να φτάσεις. Αυτή τη στιγμή περνάμε δύσκολους καιρούς οικονομικά και θεωρώ ότι γενικά το επαρχιακό μπάσκετ, όχι μόνο στην Αρτάκη, παντού, ο στόχος θα είναι να πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά και να δίνει τη δυνατότητα να έχουν αυτά που είπα πριν και αν μπορούν να παίξουν σε υψηλότερο επίπεδο να το κάνουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι δύσκολο να βρεθεί τρόπος μια ομάδα σαν τον Αλέξανδρο να πάει να παίξει γάμα εθνική, β' εθνική, α2. Θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρετικές συνδίκες ώστε να υπάρχει κάποιος άνθρωπος οικονομικός παράγοντας ισχυρός. Ακόμα δηλαδή, Γιάννη, και γάμα εθνική. Ακόμη και γάμα εθνική, και γιατί τα ταξίδια, τα έξοδα συντήρησης ομάδας είναι πάρα πολλά πέρα από τις μεταγραφές και είναι δύσκολο. Και αν το κάνεις αυτό, αφήνεις λίγο το κομμάτι των ακαδημιών με την άποψη ότι θα. Για να στηθεί και να σωθεί η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα πρέπει να φέρεις παιδιά. Που σημαίνει ότι θα παίξουν τα δικά σου παιδιά. Εμείς αυτό δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Έχουμε προτεραιότητα τα δικά μας παιδιά. Και αυτό που θέλουμε με την πρόεδρο, την κυρία Μιτζιφύρη, την Ελένη, είναι να εκμεταλλευόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταλέντα και γενικά τα παιδιά να περνάνε καλά τη περιοχή τη Αρτάκη και γενικά τη γύρω. Και αφού λέγαμε για προπονητική. Και μου είπες ότι ο Γιάννης ο Τσαός, ο Θανάσης ο Γιαπλές ήταν τότε ότι διέκριναν κάποια χαρακτηριστικά σε σένα. Μετά από 15 χρόνια, που και εσύ μπορεί να το δεις κάποια στιγμή σε κάποιον άλλο ή να το έχεις δει σε κάποιο παίχτη σου ή σε, ακόμα και σε αντίπαλο παίχτη. Τι στοιχεία πρέπει να έχει κάποιος παίχτης για να γίνει αργότερα προπονητής ή γενικά τι στοιχεία πρέπει να έχει... Θεωρώ ότι και μάλιστα για να γίνει προπονητής μπάσκετ, να πάμε στο σε ό,τι αφορά το άθλημα συγκεκριμένα, που έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Όσο και αν ακουστεί περίεργο, δεν ξέρω, στον κόσμο, θεωρώ ότι το να είσαι παίχτης με το να είσαι προπονητής είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος σκέψης του παίχτη με τον προπονητή και δύσκολα μπορεί να το καταλάβει κάποιος όταν παίζει. Εάν σταματήσει και είναι κοντά σε ένα προπονητικό team, θα δει διαφορετικά πράγματα. Εμένα με βοήθησε, είναι σίγουρο ότι βοηθάει ένα προπονητή το να έχεις παίξει μπάσκετ, καταλαβαίνεις ψυχολογία παίχτη, τα αποδυτήρια, τον τρόπο σκέψη του, αλλά από εκεί και πέρα το να ασχοληθείς προπονητικά
θέλει άλλα στοιχεία, που σημαίνει πρέπει να έχεις πολύ γερή υπομονή, πρέπει να βρεις τρόπο να παίρνεις το 100% των παικτών σου, που για μένα είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε έναν προπονητή. Πρέπει να μπορείς να διαχειρίσεις καταστάσεις, και όσο ανεβαίνει το επίπεδο, αυτό πρέπει να γίνεται όλο και πιο καλά. Και είναι σημαντικό να έχεις και καλούς συνεργάτες, γι' αυτό και βλέπετε σε υψηλό επίπεδο ότι υπάρχει ο πρώτος προπονητής και από πίσω υπάρχουν συνεργάτες 3-4, γιατί πλέον το μπάσκετ έχει γίνει επιστήμη. Είναι τόσα πολλά που... Το έχετε κάνει αυτό ή είσαστε σε αυτά τα βήματα στον Αλέξανδρο? Εγώ έχω 2 χρόνια συνεργάτη, τον Λάμπρο τον Σαλταρίκο, ένα παιδί που έρχεται από το Αλιβέρι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να υπάρχουν στοιχεία και να δίνουμε στα παιδιά πολύ που τα βοηθάει. Ναι. Πολύ σημαντικό. Και για τα δεδομένα της κατηγορίας, αυτό, γι' αυτό το λέω. Δίνουμε ό,τι μπορούμε σαν πληροφορίες περισσότερο στα παιδιά και καλύτερα για να τα βοηθήσουμε. Και μιλάμε και για στατιστικά, φαντάζομαι, Γιάννη. Έτσι. Στατιστικά, τρόπο σκέψης, σκάουτινγκ, λίγο να μελετήσεις τον αντίπαλο. Σε σημείο που πρέπει, γιατί για να τα κάνεις όλα αυτά χρειάζεσαι ώρες, ώρες όχι για σένα, χρειάζεσαι ώρες στα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά ή δουλεύουν ή άλλα πάνε σχολείο και δεν μπορεί να δουλέψει όπως θέλεις. Οι συνδίκες σε επίπεδο τοπικό δεν είναι έτσι όπως θέλεις. Μιλάμε για αεραστεχνικό αθλητισμό. Μιλάμε για αεραστεχνικό αθλητισμό, βέβαια. Οπότε είναι δύσκολο. Γι' αυτό και όσο ανεβαίνει σε επίπεδο, χρειάζονται περισσότερες ώρες, περισσότερες υποχρεώσεις. Η στατιστική και η ανάλυση της είναι όλα τα λεφτά, είναι τα πάντα ή όχι? Εγώ δηλαδή λέω ότι δεν είναι πάντα η αλήθεια. Δεν λέει πάντα την αλήθεια. Δηλαδή εχθές, ας πούμε, ένα παράδειγμα, η Λαμποράλ που κάποια στιγμή είχε 50% στα τρίποντα, 10-20, δεν πιστεύω ότι ήταν το πρώτο στοιχείο που έκρινε τον αγώνα. Υπήρχαν ποιο ήταν, μια και το λες? Πιστεύω ο ρυθμός, πολύ σημαντικό, και το πάθος. Όταν παίρνουν 4 συνεχόμενες φορές το πάθος, rebound, φοβερό πράγμα. Αυτό δεν μπαίνει στα στατιστικά. Αυτό δεν μπαίνει στα στατιστικά και δεν πληρώνεται. Ούτε αγοράζεται. Ποτέ. Γι' αυτό και βλέπεις ομάδες και λένε 10 εκατομμυρίων ευρώ και έρισαν ομάδα 35 εκατομμυρίων budget. Αυτό δεν αγοράζεται. Αν είναι κάποιος ψυχικά έτοιμος να μπει μέσα να παίξει και το θέλει πιο πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Εχθές έδειξαν ότι το θέλαν πιο πολύ και γι' αυτό περιμένω ότι πρέπει να θυμώσει ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι θα είναι θυμωμένοι παίκτες με την καλή έννοια και θα έχουν περισσότερο εγωισμό. Αν θυμάστε μια χαρακτηριστική φάση, πήραν 4 συνεχόμενα rebound από κάτω. Το θυμάμαι. Και βάλαν καλάθι. Αυτό είναι στοιχεία που πρέπει να τα δουν στο βίντεο τα παιδιά σήμερα πολλές φορές και να υπάρχει λίγο έτσι περισσότερο να ανέβουν οι τόνοι για να είναι αύριο έτσι όπως πρέπει. Ας το ελπίσουμε για να έχουμε ένα εκπρόσωπο στο Final Four. Final Four, όπως και το κάνουμε κάθε χρόνο. Και στον επίλογο, αν βλέπεις κορυφές, αν αντιλαμβάνεις τη ζωή έτσι, ξέρω εγώ, ποια είναι η επόμενη κορυφή που θες να φτάσεις ή ο επόμενος στόχος? Και ένα όνειρο, τέλος πάντων, που έχεις. Κοίταξε, βασικά θέλω να έχουμε την υγεία μας, είναι σημαντικό αυτό. Και εγώ αυτό που κάνω είναι η δουλειά μου, ασχολούμαι επαγγελματικά. Επενδύω σε αυτό, διαβάζω, ασχολούμαι, προσπαθώ να μαθαίνω. Κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή με γεμίζει πολύ αυτό που κάνω. Κάποια στιγμή ίσως φύγω από εδώ και κοιτάξω κάτι παραπάνω. Απλώς θέλω κάθε βήμα να το κάνω σταθερά, να είμαι έτοιμος, για να μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάθε πρόκληση που θα μου έρθει. Να έχουμε υγεία και να όλα θα έρθουν, πιστεύω, στην ώρα τους έτσι όπως πρέπει.